Τώρα τα πληροφορίες, τις οποίες βέβαια θα τις επιβεβαιώσει το ανακριτικό που διενεργεί αυτή την στιγμή ανακριτικό έργο, προανάκριση. Έχουμε τα πρώτα, έχουμε τις πρώτες αιτίες, έχετε εντοπίσει. Πιθανόν, από ό,τι μας έχουν πει τα άτομα της πρώτης εξόλης που φτάσανε στις πρώτες στο Σιβάν και οι αστυνομικοί, μύριζε πετρέλαιο έντανα βενζίνη στο κλιμακοστάσιο. Ναι. Υπάρχει και ένα μπετόνι το οποίο το έχουν κρατήσει, θα το κάνουμε αυτοψία να δούμε τι περιείχε. Πιθανό περιελούστη ο παππούς, που από πληροφορίες εδώ μάλλον είχε πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Κύριε Πύραρχε, αυτό που μας λέτε τώρα, αυτή η αποκάλυψη που μας κάνετε τώρα είναι συγκλονιστική. Αν πράγματι από αυτό το γεγονός, από αυτή την αιτία, από αυτή την εξέλιξη, είχαμε αυτή την τραγωδία. Ναι, αυτή είναι οι πληροφορίες που έχουμε μαζέψει εδώ στον τόπο του Σιβάντους και μάλιστα, όλα συγκλίνουν ότι μάλλον είναι και η πραγματική αιτία της πυρκαγιάς, γιατί είχε απασχολήσει και άλλες φορές ο παππούς την δικαιοσύνη, ας πούμε, την αστυνομία, μεταφέρθηκε ψυχολογικά κέντρα κλπ. Κλπ. Απειλούσε, έκανε και πιθανότητα να έχει μια βάση αλήθειας, πριν όμως μάλιστα, πάλι μια επιφύλαξη ότι όλα αυτά θα τα επιβεβαιώσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δυσχερές το έργο που έχετε να αντιμετωπίσετε. Κινδύνεψαν άλλοι, κύριε Πύραρχε, στην περιοχή. Η επέμβαση ήταν άμεση. Ναι. Το σπίτι αυτό είναι τετραόροφη οικοδομή με το ισόγειο πενταόροφη, να πούμε. Μάλιστα. Είχε σκεπή με κεραμίδι και ξύλινους δοκούς, ναι, πάνω στην οροφή του, σαν σκεπή δηλαδή. Το οίκημα που κάηκε είναι ένα διαμέρισμα περίπου στα 60 τετραγωνικά μέτρα. Σαφώς έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο του μέρος. Μάλιστα. Ήταν μια φωτιά δύσκολη. Ναι. Η επέμβαση ήταν άμεση. Γι' αυτό και δεν υπήρχε μετάδοση, ούτε δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα στο να αποκλείσουμε τη μετάδοση στις παρακείμενες οικοδομές. Αγαπητέ μου Πύραρχε, δεν υπήρχε δυνατότητα να σωθούν το εικονάκι και η γιαγιά μετά από αυτό το οποίο διεξήχθη? Ναι, θα το επιβεβαιώσω ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες από τη στιγμή που υπήρχε πυροθερμικό φορτίο, αν μιλάμε για βενζίνη. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, οι πιθανότητες ήταν περιορισμένες στο ελάχιστο. Ο νέος... μηδαμινές, ναι, δεν υπήρχαν πιθανότητες. Ο νέος που διεσώθη, ο 25χρονος, σε ποια κατάσταση είναι, τουλάχιστον οπτικά από ό,τι είδατε? Ναι. Με εγκάβματα, ναι, με πολλά εγκάβματα, δεν γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες, να σας πω σε τι είδους εγκάβματα και σε τι βαθμό. Εσείς τώρα είστε μπροστά στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Μπορείτε να μου περιγράψετε, κύριε Δικητά, τι ακριβώς βλέπετε, τι ακριβώς έχει... εν είδη ρεπόρτερ δηλαδή, έως ότου από την Κασάνδρια φτάσει ο καλός μας συνάδελφος, η εκτίμησή σας μετά από πολλά χρόνια έμπειρης και αξιόλογης παραμονής στην πυροσβεστική, ποια είναι? Είναι ένα διαμέρισμα, όπως σας είπα, 60 τετραγωνικών, ναι, μέτρων περίπου, με κεραμοσκεπή από πάνω. Είναι όροφο διαμέρισμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπήρχε παρακείμενο διαμέρισμα. Με μπαλκόνια στις τρεις πλευρές. Έχει καεί, ας το πω, σε ποσοστό 80%. Δηλαδή σε ένα δωμάτιο δεν υπήρχε τόσο μεγάλη έντονη κάψη. Την είσοδο, με το που μπήκε η έξοδος, αντίκρισε ένα πτώμα, ναι, του παππού, το οποίο είναι, τέλος πάντων, αυτές τις περιγραφές είναι και δύσκολο να σας πω σε τι κατάσταση. Σε αυτό... αυτός ήταν πιθανόν που έκανε το... Και πήρε αμέσως φωτιά όλο το σπίτι, Πιθανόν, ναι, περιέλουσε και το χώρο. Α, μάλιστα. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα μπετόνι, σας είπα, το οποίο μάλιστα, τώρα μάλιστα, θα γίνει αυτοψία για το... ίσως να έχει γίνει κιόλας, αλλά δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Είναι μια τραγωδία. Κύριε Πύραρχε, είναι μια τραγωδία, όπως το λέτε ακριβώς. Είναι μια τραγωδία, χάθηκαν τρεις άνθρωποι, ένα γελούδι και από εκεί και πέρα σημειώνω αυτό που είπατε εξ αρχής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ότι ο ηλικιωμένος που έχασε την ζωή του, κι άλλες φορές είχε επιχειρήσει κάτι παρόμοιο. Από ό,τι μας έχουν πει, μάλιστα, εδώ οι περίοικοι, έτσι, βέβαια εδώ είναι και η μητέρα δηλαδή του παιδιού του μικρού που κάει και είναι στιγμές δύσκολες. Κύριε Πύραρχε, θα ζητήσω τα φώτα σας και λίγο αργότερα, ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ θερμά. Φίλες και φίλοι, είχαμε μια τραγωδία. Αλλιώς θα ξεκινούσαμε με τη συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου για το 25 ευρώ και όχι μόνο. Θα ξεκινούσαμε.